να προχωρήσουμε νομίζω στην επόμενη ομιλία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και εγώ. Ο επόμενος συζητητής είναι ο κύριος Κάβουρας, ο οποίος είναι καρδιολόγος με εξειδίκευση στις καρδιολογίας γενών καρδιοπαθειών ενηλίκων. Έχει μια βασική εκπαίδευση στον ελλαδικό χώρο και περαιτέρω εξειδίκευση στο Μεγάλο Βασίλειο και στον Καναδά. Και θα μας αναπτύξει λίγο το θέμα της υποεξειδίκευσης στην συγγενής καρδιοπάθειας ενηλίκων. Κύριε Κάβουρα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και την Ομάδα Εργασίας Συγγενών Καρδιοπαθειών, Παλπιδοπαθειών, Πνευμονικής Υπέρτασης και Συγγενών Καρδιοπαθειών για την τιμή σήμερα να μιλήσω στο συνέδριό σας, στο webinar σας. Θέμα μας προαπαιτούμενη εκπαίδευση συγγενής καρδιοπάθειας ενηλίκων. Με μια μικρή αναδρομή, ξεκινώντας να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο πληθυσμός στην Ευρώπη το 2017, αυτά τα δεδομένα, ο πληθυσμός των ασθενών με συγγενή καρδιοπάθεια αναφέρεται στα 2,3 εκατομμύρια. Ασθενής πληθυσμός, ενώ ο παιδιατρικός πληθυσμός στα 1,9 εκατομμύρια. Όπως ξέρουμε, οι ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια είναι πολύ ειδικοί ασθενείς και σίγουρα χρειάζονται γιατρούς που να έχουν ειδική εμπειρία και εκπαίδευση. Και όσοι έχουμε συναστραφεί με ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες, ξέρουμε ότι μόνο η μειοψηφία των ασθενών να απαιτεί μόνο μία επέμβαση, είτε χειρουργική είτε διαδερμική. Καθώς η πλειοψηφία των ασθενών λόγω των υπολοιπόμενων ανατομικών ή λειτουργικών ανομαλιών θα έχουν πάνω από μία επεμβάση στη ζωή τους. 2017 στην Ευρώπη υπάρχει μια αύξηση γύρω στο 77% σε σχέση με το 2002 και όπως είπαμε 2,3 εκατομμύρια ασθενείς. Position paper από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα εξειδικευμένα κέντρα συγγενής καρδιοπάθειας στην Ευρώπη είναι αυτά που φαίνονται σε αυτό το πάι και όπως βλέπετε πρώτη είναι το Ηνωμένο Βασίλειο με 9. Και οι λοιπές χώρες ακολουθούν με τη Γερμανία 5, η Σουηδία 5 και τα υπόλοιπα κράτη λιγότερα. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, συνιστάται σε όλους τους ενήλικες ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια να έχουν ελεγχθεί τουλάχιστον μία φορά από ένα κέντρο το οποίο έχει εξειδίκευση στις συγγενείς καρδιοπάθειες. Και από εκεί θα καθοριστεί ποιο είναι από εκεί και πέρα το καταλληλότερο επίπεδο φροντίδας. Είτε ο ασθενής θα παρακολουθείται μόνο στο κέντρο αυτό αν χρειάζεται, είτε θα υπάρχει σε συνεργασία και επικοινωνία με ένα μη εξειδικευμένο καρδιολογικό κέντρο ή και με ένα άλλο κέντρο το οποίο απλά θα έχει πρόσβαση σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Και τα νοσοκομεία, όπως ξέρετε και στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρώπη, χωρίζονται σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια. Και τι εννοούμε, και στο Ηνωμένο Βασίλειο, λοιπόν, η εκπαίδευση απαιτείται για συγγενείς καρδιοπάθειες. Γίνεται μέσα στα 2 τελευταία χρόνια της ειδικότητας, όπου ο καρδιολόγος στην Αγγλία παίρνει κατεύθυνση ανάλογα με το τι θα επιλέξει. Δεν πηγαίνουν όλοι, πηγαίνουν μόνο όσοι έχουν τα προαπαιτούμενα κριτήρια μέσα από κάποιες εξετάσεις που δίνουν. Και αφού τελειώσουν τα 2 έτη, τότε ακολουθεί ένα 3ο έτος, το οποίο είναι εξειδίκευση στην εξειδίκευση, ας πούμε, όπου ακολουθείται είτε η απεικόνηση με CT, MRI και ECO, είτε επεμβατική καρδιολογία συγγενών καρδιοπαθειών. Όπως είδαμε, υπάρχουν 9 κέντρα στην Αγγλία, αλλά μόνο τα 6 δίνουν εξειδίκευση και αυτό συμβαίνει γιατί μόνο τα 6 είναι τα τριτοβάθμια κέντρα συγγενών καρδιοπαθειών. Και τι εννοούμε τριτοβάθμια? Εννοούμε τα κέντρα τα οποία έχουν όλη την ημέρα, όλες τις ώρες και όλο το χρόνο μπορούν να προσφέρουν επίγουσα συγγενή χειρουργική επέμβαση, είτε είναι χειρουργική, καρδιοχειρουργική, είτε είναι επεμβατική θεραπεία. Το κέντρο αποτελείται από τουλάχιστον 4 καρδιοχειρουργούς, οι οποίοι ο καθένας παρακάνει 125 χειρουργία συγγενών καρδιοπαθειών, 3 τουλάχιστον επεμβατικούς καρδιολόγους, οι οποίοι ο καθένας θα πρέπει να κάνει τουλάχιστον 100 επεμβάσεις, 4 καρδιολόγους με εξειδίκευση στις συγγενείς καρδιοπάθειες, έναν ειδικό ηλεκτροφυσιολόγο με εμπειρία στις συγγενείς καρδιοπάθειες, έναν είτε καρδιολόγο είτε ακτινολόγο, ο οποίος έχει εξειδίκευση στην απεικόνηση και ειδικά στην απεικόνηση συγγενών καρδιοπαθειών, ένα καρδιολόγο με εξειδίκευση στη διαθωρακή και περιχειρογραφία συγγενών καρδιοπαθειών, καθώς και μια εξειδικευμένη νοσηλεύτρια επικοινωνίας. Η νοσηλεύτρια επικοινωνίας, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντική στην Αγγλία, καθώς έρχεται σε επαφή με όλους τους ασθενείς και είναι αυτή που μεταφέρει το πραγματικό το πρόβλημα στους γιατρούς. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι τα τριτοβάθμια κέντρα στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ειδικούς τρόπους παραπομπής και συνεργασίας με κέντρα γυναικολογίας και μευτική, καθώς, όπως ξέρετε, οι γυναίκες με εγκυμοσύνη είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι των συγγενών καρδιοπαθειών. Σαφώς και στο τριτοβάθμιο κέντρο θα πρέπει να υπάρχουν και οι άλλες ιατρικές ειδικότητες, όπως η νεφρολογία, η παθολογία, η κανονική καρδιολογία με όλα τα μέρη της, την ηλεκτροφυσιολογία, την επεμβατική καρδιολογία και σαφώς και τμήμα καρδιακής ανεπάρκειας.
Όλοι οι ασθενείς στο τριτοβάθμιο κέντρο συζητιούνται στο καρδιοχειρουργικό συμβούλιο, το λεγόμενο MDT, όπου αναλύονται παρουσία καρδιοχειρουργών, επεμβατικών καρδιολόγων και απεικονιστικών μέσων το αν θα προχωρήσουμε ή όχι σε μια επέμβαση, καθώς πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα για παραπομπή σε ειδικό κέντρο μεταμοσχεύσεων. Ελλάδα, πώς γίνεται η ειδικότητα στην Ελλάδα? Όπως βλέπετε, το ΦΕΚ είναι του 2018. Εγώ δεν έχω εκπαιδευτεί με αυτό. Έχω εκπαιδευτεί αλλιώς εγώ και περιλαμβάνει ένα έτος παθολογία και από εκεί και πέρα καρδιολογία έχει γίνει 5 έτη, ενώ παλιά ήταν 2 έτη παθολογία και 4 καρδιολογία. Σε αυτά τα έτη λοιπόν της καρδιολογίας έχει προσθεθεί τώρα η καρδιακιακή απεικόνηση που είναι 10 μήνες, ενώ έχουν παραμείνει 24 μήνες στην κλινική καρδιολογία, οι 6 μήνες στην μονάδα εμφραγμάτων, 3 μήνες ηλεκτροφυσιολογία, 7 μήνες αιμοδυναμικό, 2 μήνες δοκιμασία κόπωση, πυρηνική καρδιολογία και καρδιαμνευστική κόπωση. Και όπως βλέπετε, υπάρχει επιλογή είτε να κάνουμε καρδιοχειρουργική, είτε να κάνουμε 2 μήνες παιδοκαρδιολογία. Εξειδικεύση για καρδιολόγους βάσει του ελληνικού κράτους με τα ΦΕΚ είναι μόνο στην εξειδίκευση στην επίγουσα ιατρική, εξειδίκευση στην επεμβατική καρδιολογία το 2019 και το 2018 αντίστοιχα, ενώ από παλιά υπάρχει εξειδίκευση στη ΜΕΘ, η οποία είναι και η μόνη έμεση θέση για εξειδίκευση. Όπως βλέπουμε και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, δεν υπάρχει επίσημη εξειδίκευση γενικής καρδιοπάθειας όπως ορίζεται. Και εδώ είναι ένα position statement από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, δημοσιευμένο το 2014, το οποίο θέτει ότι η εξειδίκευση συγγενής καρδιοπάθειας ενηλίκων απαιτεί 24-μήνη εκπαίδευση και μέσα στους 24 μήνες θα πρέπει να γίνουν 18 μήνες εξειδικευμένο τριτοβάθμιο νοσοκομείο, καθώς και 6 μήνες παιδιατρικής καρδιολογίας. Στο position statement αυτό, πιο κάτω αναφέρει συγκεκριμένα ότι το κέντρο συγγενών καρδιοπαθειών θα πρέπει να βρίσκεται σε ένα περιβάλλον όπου θα υπάρχει καρδιολογία ενηλίκων και παιδιατρική και δυνατότητα άμεσης καρδιοχειρουργικής συγγενών καρδιοπαθειών, καθώς και επεμβατική καρδιολογία. Εάν τώρα για κάποιο λόγο τα κέντρο συγγενών καρδιοπαθειών ή παιδιατρικές καρδιολογικές υπηρεσίες δεν μπορούν να υπάρχουν, τότε θα πρέπει να έχουν ένα ισχυρό κοινό πρόγραμμα με συγκεκριμένα πρωτόκολλα φροντίδας και συνεργασία τόσο σε κλινικό όσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Καθώς και όλο το φάσμα των ιατρικής ενηλίκων θα πρέπει να υπάρχει σε όλο το 24ωρο. Δεν θα το αναλύσω αυτό τη διαφάνεια. Μας λέει απλά ότι κατά τη διάρκεια της εξειδίκευσης της γενικής καρδιοπάθειας πρέπει να υπάρχουν γνώσεις στην ανατομία, στην νευρολογία, στην παθοφυσιολογία, στην απεικόνηση, σχεδόν στα πάντα ό,τι υπάρχει κάποιος για να εξειδικευθεί. Ειδικότερα όμως, και αυτό είναι το σημαντικό, είναι ότι κάποιος καρδιολόγος, ο οποίος θέλει να εκπαιδευτεί συγγενής καρδιοπάθειας, θα πρέπει να πραγματοποιήσει πάνω από 200 υπερήχους συγγενείς καρδιοπάθειες, 50 δυσοφάγια σε ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια, να διαγνώσει μόνος του MRI και CT σε ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια, πάνω από 50 πράξεις, να μπει μέσα στο αιμοδυναμικό και να κάνει πάνω από 30 δεξιούς καθυριασμούς τουλάχιστον και να τους ερμηνεύσει, να είναι πρώτος ή δεύτερος participant, operator σε επεμβάσεις διαδερμικές συγγενών καρδιοπαθειών, να είναι μέσα σε ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες, καθώς και να παρακολουθήσει πάνω από 400 ασθενείς σε συγγενείς καρδιοπάθειες. Και όλες αυτές οι παραπάνω πράξεις θα πρέπει να καταγραφούν στο logbook. Στη Γερμανία η εκπαίδευση αποτελείται από 18 μήνες και σε αυτούς τους 18 μήνες περιλαμβάνονται 6 μήνες για τους καρδιολόγους σε ένα παιδοκαρδιολογικό κέντρο, ενώ για τους παιδοκαρδιολόγους 6 μήνες σε μια καρδιολογική κλινική. Από κάτω στα γερμανικά βλέπετε τις ίδιες πράξεις, όπως αναφέρει και η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία. Στην Αμερική, η εκπαίδευση διαρκεί 24 μήνες, οι οποίοι καταμνέμονται ως 12 μήνες σε κλινική εμπειρία, δηλαδή κλινική όπως λέμε στην Ελλάδα, συγγενών καρδιοπαθειών, 3 μήνες απεικόνιση, 2 μήνες αιμοδυναμικό, 1 μήνα μονάδα εντατικής θεραπείας, 2 μήνες σε παιδιατρικό τμήμα συγγενών καρδιοπαθειών και 4 μήνες έρευνας. Αυτή τη στιγμή στην Αμερική υπάρχουν 14 κέντρα που δίνουν εξειδίκευση συγγενής καρδιοπάθειας και μόνο ένα γιατρός κάθε χρόνο εξειδικεύεται. Και μετά την εξειδίκευση υπάρχουν εξετάσεις για να πάρεις το δίπλωμα συγγενών καρδιοπαθειών. Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, όπου ο πληθυσμός τους πολίτες 72.000, υπάρχουν μόνο 5 τριτοβάθμια νοσοκομεία και η εκπαίδευσή τους διαρκεί 12 μήνες. Και το κάθε κέντρο, το τριτοβάθμιο, πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 καρδιοχειρούργους. Logbook. Πάρα πολύ σημαντικό το logbook, καθώς πρέπει να καταγράφεται η εμπειρία, να καταγράφεται η εκπαίδευση και αυτό το logbook πρέπει μετά να υπογράφεται από τον διευθυντή, από τον επιφερειακό του τμήματος, έτσι μπορεί να επιβεβαιώσει ότι εκπληρώθηκαν όλα τα προαπαιτούμενα της εκπαίδευσης. Αφού θα υπάρχει εκπαίδευση, θα πρέπει να ακολουθεί και επίσημη εξέταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη. Και συγγνώμη, έχω άλλη μια διαφάνεια. Συγγνώμη, κύριε Μητρόπουλε, δικό μου λάθος.
Έχω το συμπέρασμα, χίλια συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη γι' αυτό. Απλά στο συμπέρασμα λέω ότι υπάρχει αύξηση, λόγω της αύξησης που έχουμε στους ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια, υπάρχει επιτακτική ανάγκη να υπάρχει σωστή εξειδίκευση, σωστές οργανωμένες δομές, έτσι ώστε οι ασθενείς να παίρνουν την κατάλληλη εκπαίδευση και οι άνθρωποι, όπως βλέπουμε από τις οδηγίες, οι καρδιολόγοι, όπως βλέπουμε από τις οδηγίες των συγγενών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, απαιτούν 2 έτη εκπαίδευση. Και τώρα, συγγνώμη και πάλι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετικά περιεκτική και κατατοπιστική τοποθέτηση. Ένα σχόλιο, όπως είπες, στην Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία υπάρχουν μόνο 5 κέντρα και υπάρχουν 72.000 ασθενείς με ενήλικες με συγγενείς καρδιοπάθειες, σωστά? Ναι, ναι. Άρα πρέπει να υπάρχει ένα μίνιμουμ 16.000 ασθενών ανά κέντρο για να μπορέσουν να αποκτήσουν την ανάλογη εμπειρία, το οποίο είναι και ένα πολύ αξιόλογο νούμερο. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, ακριβώς. Είδατε, είναι μόνο 5. 5 κέντρα για μια τόσο τεράστια χώρα. Πράγματι. Αλλά η εμπειρία όμως, γι' αυτό και η εκπαίδευσή τους, όταν είσαι καρδιολόγος και πρέπει να κάνεις με τα ACHD, η εκπαίδευση είναι για 1 χρόνο. Φυσικά, όταν έχεις ένα τόσο τεράστιο κέντρο, αυτό είναι που παντού λένε οι οδηγίες και για τις υποειδικότητες, ότι έχει να κάνει με τον όγκο στον οποίο εκτίθεται ο εκπαιδευόμενος σε όλους τους τομείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Πολυμέρο και τον κύριο Κάβουρα. Είχαμε πει ότι μετά τις πρώτες 2 ομιλίες θα πάρουμε μερικές ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι, έκανε εντύπωση στο ότι στην Αγγλία χρειάζονται 9 χρόνια για να γίνεις παιδοκαρδιολόγος. Πράγματι, χρειάζονται τουλάχιστον 8 με 9 χρόνια, γιατί είναι 3 η παιδιατρική συν 5 η παιδοκαρδιολογία, άρα είναι τουλάχιστον 8. Ο κύριος Γερμανάκης μας λέει ότι δυστυχώς στη χώρα μας η εξειδίκευση της παιδοκαρδιολογίας, η υποειδικότητα αυτή, δεν αναγνωρίζεται. Πράγματι, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια και από την Ελληνική Παιδοκαρδιολογική Εταιρεία και από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και από διάφορους φορείς να αναγνωριστεί η υποειδικότητά μας, και ελπίζουμε ότι είμαστε στην τελική ευθεία, γιατί αν δεν έχουμε αναγνωρισμένη υποειδικότητα παιδοκαρδιολογίας, δεν μπορούμε να έχουμε και εκπαιδευτικά κέντρα. Κύριε Μητρόπουλε, νομίζω ότι έχουμε άλλη μία ερώτηση. Έχουμε και ένα σχόλιο από τον κύριο Κοτούλα, ο οποίος θέλει να αναφερθεί στο κομμάτι της έκθεσης των παιδοκαρδιολόγων και ειδικά των επεμβατικών παιδοκαρδιολόγων στις χειρουργικές τεχνικές, έτσι ώστε να ξεκινήσουν με τη βασική αντίληψη από τα πολύ πολύ βασικά και αρχικά, όπως της αντισηψίας και της προετοιμασίας του ασθενή, μέχρι και το πιο προχωρημένων τεχνικών. Θεωρητικά, νομίζω ότι ο Χριστόφορος έχει δίκιο, θεωρητικά και η βασική καρδιολογία στα πλαίσια της εκπαίδευσης λέει 2 μήνες καρδιοχειρουργική ή 2 μήνες παιδοκαρδιολογία. Αν μου επιτραπεί, η δική μου έκθεση από στα ελληνικά δεδομένα είναι ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι παίρνουν ένα τυπικό χαρτί από την καρδιοχειρουργική κλινική στην οποία ανήκουν, χωρίς να έχουν εκτεθεί ουσιαστικά και πραγματικά στις τεχνικές της καρδιοχειρουργικής, πόσο μάλλον για την παιδοκαρδιολογία. Και σίγουρα οι επεμβατικοί καρδιολόγοι στην πορεία όλων αυτών των ετών αποκτούν μια σημαντική, θεωρώ, τουλάχιστον αυτοί που έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό, βασική εμπειρία και μέσω των χειρουργικών τεχνικών, αλλά και λόγω της βασικής τους επεμβατικής παιδοκαρδιολογικής εκπαίδευσης. Ναι, ελπίζουμε ότι η έκθεση σε όλους τους τομείς θα είναι ουσιαστική. Αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται από την ομάδα εργασίας, την Ελληνική Παιδοκαρδιολογική Εταιρεία, την Εταιρεία Χειρουργών Θώρακος, από όλους τους φορείς, να έρθουμε πιο κοντά οι καρδιολόγοι με τους καρδιοχειρουργούς και οι καρδιολόγοι απεικονιστές με τους επεμβατικούς καρδιολόγους. Ακόμα και αν δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι, να γίνουμε, ας πούμε, εμβρυϊκοί καρδιολόγοι, πρέπει να έχουμε έκθεση για να αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά το τι κάνει ο καθένας στην εξειδίκευσή του και να μπορούμε να μιλάμε σωστά στους ασθενείς και στους γονείς. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Λαμπρόπουλο, που είναι ο πρόεδρος ομάδας εργασίας. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση, την πρόεδρο της ομάδας.